Καλημέρα σας. Λέω να ξεκινήσουμε 9 και 10. Εντάξει, ο Βασίλης έχει αργήσει λίγο, άλλος ο συντονιστής, αλλά δεν είναι ότι θα κάνουμε και τίποτα. Ο κύριος Σουντουλίδης και ο κύριος Δημόπουλος θα μας παρουσιάσουν τις εργασίες που ίσως προσφέρουν κάτι διαφορετικό και κάτι καινούργιο από τα δύο μεγάλα ογκολογικά συνέδρια που γίνονται, ΕΣΜΟ και ΑΣΚΟ. Βέβαια είναι και ογκολογικά θέματα, οπότε χρειαζόμαστε λίγο υπομονή. Εμείς που είμαστε χειρουργοί, οπότε θα ξεκινήσετε εσείς κύριε Σουντουλίδη, έτσι, ωραία. Τα έχουν χωρίσει όχι ανάλογα με το συνέδριο, το έχουν χωρίσει ανάλογα με το όργανο, δηλαδή ξεκινήσουμε με προστάτη, μετά είναι το νεφρό, μετά... Μάλιστα. Καλή σας μέρα και από μένα. Είναι η πρώτη μου παρουσία στο σχολείο σαν εκπαιδευτής και ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Όπως είπε και ο κύριος Βαρκαράκης, θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημόπουλο. Χωρίσαμε τις παρουσιάσεις μας ανά όργανα. Θα σας μιλήσω για κατά βάση προστάτη και κατά λιγότερο για όρχη. Και ο κύριος Δημόπουλος θα σας μιλήσει για νεφρό και ουροβεχοκίστη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον καρκίνο του προστάτη. Τι συνέβη τον τελευταίο χρόνο, τι άλλαξε από πέρσι. Και έχω δομήσει την παρουσίαση σε καρκίνο προστάτη, ανάλογα, μάλλον σε μελέτες στον καρκίνο του προστάτη που έχουν να κάνουν με τη διάγνωση και τη θεραπεία. Θα ξεκινήσω με το ρόλο της MRI στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη σε ασθενείς με φυσικά κλινική υποψία καρκίνου, χωρίς ιστορικό βιοψίας, και θα ξεκινήσω με τη μελέτη Precision. Το κλινικό ερώτημα της μελέτης ήταν αν μπορούμε να επιλέξουμε ασθενείς για βιοψία με κριτήριο το πώς εμφανίζονται στην απεικόνηση με MRI, με όλα αυτά τα θετικά. Όλα αυτά τα πλέον εκτήματα ενδεχομένως, δηλαδή να ελαττώσουμε τις αρνητικές βιοψίες και τις διαγνώσεις μη κλινικά σημαντικών καρκίνων και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τη διάγνωση κλινικά σημαντικών καρκίνων. Η μελέτη Precision ήταν μια πολυκεντρική μελέτη που έγινε στην Ευρώπη. Περιέλαβε 500 άνδρες με κλινική υποψία καρκίνου και αρνητικό ιστορικό βιοψίας. Και όλοι, όπως θα δούμε, τυχεοποιήθηκαν σε MRI με ή χωρίς βιοψία και σε κλασική βιοψία με διορθικό υπέρηχο. Αυτό είναι ο σχεδιασμός της μελέτης. 500 άνδρες, όπως είπα, αυτής της ηλικίας και αυτού του PSA, οι οποίοι τυχεοποιήθηκαν στο να κάνουν ή να μην κάνουν MRI. 252 έκαναν MRI, σε 182 βρέθηκε μια ύποπτη περιοχή, η οποία ορίστηκε ως πάνω από Pirates 3, σε 71 ασθενείς δεν βρέθηκε ύποπτη περιοχή. Και αυτοί οι ασθενείς δεν έκαναν βιοψία. Φύγανε. Παρακολουθήθηκαν με follow-up. Το δεύτερο σκέλος της μελέτης, που είχε 242 ασθενείς, αφορούσε στάνταρ διορθική βιοψία προστάτη. Συγγνώμη, 10 με 12. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της μελέτης, τα αποτελέσματα μάλλον. Με λίγα λόγια, η MRI, κατευθυνόμενη με MRI βιοψία σε σχέση με την κλασική διορθική βιοψία, οδήγησε σε περισσότερες διαγνώσεις κλινικά σημαντικών καρκίνων που ορίστηκαν ως πάνω από Gleason 7, 38 έναντι 26 και ταυτόχρονα λιγότερες διαγνώσεις Gleason 3 συν 3, 9 έναντι 22. Με άλλα λόγια, η MRI οδήγησε στη διάγνωση λιγότερων κλινικά μη σημαντικών καρκίνων προστάτη κατά 13. Συγγνώμη. Ήταν συνδυασμός. Ήταν περισσότερο. Όχι. Δεν ήταν fusion biopsy. Μερικές ήταν και fusion. Και πόσα κομμάτια κάναμε τη μαγνητική? 4. 4. Κατά μέσο όρο. Το λέω στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ευρήματα της μελέτης, όπως βλέπετε, 9% για MRI target, 22% για Gleason 6, τα ίδια και εδώ. Επιπλοκές, δεν, όπως θα περίμενε κανείς, μικρότερο ποσοστό επιπλοκών όταν κανείς παίρνει μόνο 4 κυλίνδρους κατά μέσο όρο σε σχέση με 10 ή 12, σε ό,τι αφορά τις γνωστές επιπλοκές μετά από βιοψία, ωστόσο είχαμε παρόμοια ποσοστά λίμωξης 2-2%. Οι ερευνητές της μελέτης Precision κατέληξαν στα συμπεράσματα πως αν επιλέξουμε τους ασθενείς για βιοψία με κριτήριο το πώς εμφανίζεται ο προστάτης στην MRI, αυτό το μονοπάτι υπερτερεί σε σχέση με το να κάνουμε απευθείας στάνταρτ διορθική βιοψία. Γιατί ένα 30% περίπου των ανδρών δεν θα χρειαστεί να κάνουν βιοψία, θα βρούμε 12% περισσότερους κλινικά σημαντικούς καρκίνους και δεν θα βρούμε 13% λιγότερους μη κλινικά σημαντικούς καρκίνους. Ωστόσο, υπάρχουν, όπως σε κάθε μελέτη, περιορισμοί και προβληματισμοί. Σε σχέση με την ίδια τη μελέτη, έχει να κάνει, οι προβληματισμοί έχουν να κάνουν με την ποιότητα της διάγνωσης της MRI. Υπήρχε ένα μικρό bias εδώ, καθώς 6 από τα 23 κέντρα είχαν 357 από τα 500 περιστατικά της μελέτης, άρα λοιπόν είχαν ενδεχομένως πιο έμπειρους ακτινολόγους. Και όπως θα
πούμε στη συνέχεια, το ποσοστό διάγνωσης PIRATS3 ήταν περίπου 29%, που είναι σχετικά ψηλό. Το PIRATS3 σημαίνει πραγματικά δεν ξέρω να σου πω αν θέλεις κανείς βιοψία, αν θέλεις όχι. Ένας άλλος προβληματισμός αφορά στην ίδια την ετερογένεια του καρκίνου του προστάτη, τη φύση της πάθησης την ίδια. Οπότε το κλινικό ερώτημα είναι, αυτούς που βλέπουμε σαν καρκίνους προστάτης στη μαγνητική, είναι η μόνη βιολογικά επικίνδυνη όγκη στο προστάτη? Πρέπει, μπορούμε να αγνοήσουμε τους υπόλοιπους? Σαφώς και όχι. Ξέρουμε πως η MRI χάνει καρκίνους. Και αυτό έχει αποδειχθεί σε παλαιότερες μελέτες. Έχει μια αρνητική προγνωστική αξία που κυμαίνεται από 70 έως 98%. Σε μία μελέτη βρέθηκε ότι μία στις 10 φυσιολογικές MRI υπάρχει καρκίνος στο παρασκεύασμα της ριζικής προστατεκτομής. Το ίδιο σε μία δεύτερη μελέτη, 100 μαγνητικές και στη συνέχεια προστατεκτομές, έδειξε πως χάνει το 16% κλινικά σημαντικών καρκίνων, οι οποίοι δεν φαίνονται στη μαγνητική. Και στη μελέτη PROMIS, το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε στο 10% έως 15%. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να μιλήσω λίγο για τους περιορισμούς της MRI και για ποιο λόγο δεν βλέπει ορισμένες φορές τον καρκίνο του προστάτη. Έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική των αδενίων, ιδιαίτερα στο κλίσον 4. Υπάρχει αυτό που λέμε ηθμοειδές μοτίβο, το οποίο είναι σχετικά ψηλό σαν συχνότητα, 40%. Στο μοτίβο αυτό έχει αποδειχθεί πως έχει μάλλον μεγαλύτερη, πιο επιθετική κλινική συμπεριφορά και είναι προγνωστικός παράγοντας μεταστάσεων και θανάτων, ακόμα και μετά από ριζική προστατεκτομή. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, απλά στο μοτίβο αυτό το ηθμοειδές που είναι σαν φίλτρο, έχει να κάνει με το κατά πόσο τα μόρια του νερού μπορούν να κινηθούν ελεύθερα, άρα κατ' επέκταση κατά πόσο στην MRI φαίνεται ως ύποπτη περιοχή. Στη μελέτη αυτή που είναι σχετικά μικρή αλλά ενδιαφέρουσα, η MRI έχασε όλες τις γκλίσον βλάβες που ήταν κάτω από 0,5 εκατοστά, 5 χιλιοστά δηλαδή. Προφανώς δεν βλέπετε τόσο καλά εδώ και έχασε σχεδόν όλες τις μορφές που είχαν αυτό το λεγόμενο ηθμοειδές μοτίβο. Άρα λοιπόν η MRI χάνει καρκίνους του προστάτη. Θα συνεχίσω με τη δεύτερη μελέτη που παρουσιάστηκε πέρσι στο ίδιο αντικείμενο, δηλαδή στην MRI και πάλι στη διάγνωση καρκίνου προστάτη. Είναι η μελέτη 4M, η οποία έγινε στην Ολλανδία εξ ολοκλήρου. Αφορούσε άνδρες αυτής της ηλικίας με αυτό το PSA. Η διαφορά με την προηγούμενη μελέτη είναι πως εδώ όλοι οι ασθενείς κάνανε MRI και όλοι οι ασθενείς κάνανε βιοψία, είτε MRI κατευθυνόμενη, είτε και διορθική βιοψία με 12 κομμάτια. Τι αποτελέσματα? Ναι, ναι, ναι. Κάνανε MRI πρώτα κατευθυνόμενη, αν είχαν υποψία. Όχι, και βιοψία. Και τα δύο. Ναι, και τα δύο σκέλη. Εδώ κάνανε διορθική βιοψία, αυτοί που είχαν ύποπτη περιοχή κάνανε κατευθυνόμενη και μετά και διορθική. Όπως στη μελέτη PROMIS. Τι βρήκανε? Στο κομμάτι της MRI-guided βιοψίας, 25% κλινικά σημαντικούς καρκίνους, 14% μη κλινικά σημαντικούς. Στο κομμάτι, στην ομάδα μάλλον της κλασικής βιοψίας, περίπου τα ίδια ποσοστά για κλινικά σημαντικούς, πολύ περισσότερους όμως μη κλινικά σημαντικούς καρκίνους. Είχε απώλειες η μελέτη αυτή. Βρέθηκε πως ένα 4% των ασθενών που είχαν αρνητική βιοψία βρέθηκαν με σημαντικό καρκίνο προστάτη τον επόμενο χρόνο. Και αυτό που τη διαφοροποιεί από την προηγούμενη είναι το ποσοστό διάγνωσης PIRATS3. Στη μελέτη 4M είχαμε ποσοστό 6% σε σχέση με το 29% της Precision που έχει να κάνει με την εμπειρία και την ικανότητα του ακτινολόγου. Και εδώ έχω παρεμβάλει μια διαφάνεια του Γέλε Μπάρενς, ο οποίος είναι ας πούμε ο γκουρού της MRI στην Ολλανδία και διεθνώς, ο οποίος συστήνει πως οι διαγνώσεις PIRATS3 θα πρέπει να είναι κάτω από το 15% των διαγνώσεων που μας δίνει ο ακτινολόγος. Κάτι περισσότερο από αυτό, ένα ποσοστό 30% θεωρείται μεγάλο. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας τις δύο αυτές μελέτες, θα μπορούσε κανείς να πει πως αν ακολουθήσουμε το μονοπάτι της κατευθυνόμενης με MRI βιοψίας, θα βελτιώσουμε τις διαγνώσεις κλινικά σημαντικών καρκίνων, θα ελαττώσουμε τις διαγνώσεις των Gleason 6 και θα κάνουμε 30% περίπου λιγότερες βιοψίες. Από την άλλη, τα αρνητικά είναι ότι θα χάσουμε ένα ποσοστό καρκίνων, πρέπει να γίνει σε εξειδικευμένα κέντρα και τα κλασικά προβλήματα με κόστος και διαθεσιμότητα που έχει η MRI κατά τόπους. Ωστόσο, απάντηση σε αυτό έδωσε και πάλι ο Μπάρενς στο Πανευρωπαϊκό φέτος, ο οποίος πρότεινε την εισαγωγή, τη χρήση μάλλον της biplane MRI, δηλαδή όχι της πολυπαραμετρικής, ναι, της λεγόμενης fast MRI, χωρίς και αγραφικό, με διπλάσια ταχύτητα. Μπορεί κανείς να κάνει 4 MRI σε μία ώρα αντί για 2 που κάνει τώρα, χάνοντας μόνο 1% ειδικότητα και διατηρώντας την πολύ ψηλή ευαισθησία. Απάντηση σε όλα αυτά έδωσε μία μελέτη Cochrane, η οποία δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί, παρουσιάστηκε όμως το EAU φέτος. Είναι μία Cochrane Systematic Review και πάλι από την Ολλανδία. Έχω κρατήσει μόνο το ζουμί της μελέτης αυτής.
Ένας στους τρεις άνδρες με υποψία καρκίνου προστάτη χωρίς προηγούμενη βιοψία έχει MRI αρνητική, PIRATS2. Αν αυτούς τους ασθενείς που έχουν αρνητική MRI τους υποβάλουμε παρόλα αυτά σε συστηματική βιοψία, θα βρούμε συν 6% grade group πάνω από 2, δηλαδή κλινικά σημαντικούς καρκίνους, και συν 18% μη κλινικά σημαντικούς καρκίνους. Άρα λοιπόν, με άλλα λόγια, αν κάνουμε πολυπαραμετρική MRI πριν τη βιοψία, θα μειώσουμε την υπερδιάγνωση κατά 18% και θα κάνουμε κατά 33% λιγότερες βιοψίες, με ένα μικρό κόστος σε απώλεια κλινικά σημαντικών καρκίνων, όπως είδαμε και πριν. Και ας δούμε λοιπόν τώρα πώς όλα αυτά αντανακλούν στα guidelines του 2019. Το recommendation είναι σχετικά δυνατό να κάνει κανείς, σε περίπτωση μάλλον που κάνει πολυπαραμετρική μαγνητική και αυτή είναι θετική, δηλαδή πάνω από PIRATS3, θα πρέπει να συνδυάσει τόσο τις συστηματικές όσο και τις κλασικές βιοψίες. Κατά παράδοξο τρόπο, το να κάνει κανείς MRI πριν τη βιοψία έχει ακόμα weak recommendation, έχει να κάνει προφανώς με την ποιότητα των μελετών. Ας προχωρήσουμε στην MRI, σε κάποιο άλλο όμως ρόλο, στο ρόλο που έχει MRI στη διαχείριση πλέον ασθενών, οι οποίοι βρίσκονται σε προσεκτική παρακολούθηση. Έχω μόνο μία διαφάνεια, η οποία μου φάνηκε ενδιαφέρουσα. Είναι Συγγνώμη, κάνω μία παύση. Για το προηγούμενο δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ποιότητα των μελετών, αλλά έχει να κάνει με την ποιότητα ότι αν το κάνουν strong recommendation και πρέπει να αλλάξουν όλα τα εθνικά συστήματα υγείας από τη μία στιγμή στην άλλη λόγω EU strong recommendation, καταστράφηκε το εθνικό σύστημα υγείας. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, γιατί έχουμε level of evidence, ένα, και είναι και η πρόμης. Καλά, σίγουρα, βέβαια, τα guidelines δεν επιβάλλουν πράγματα στις εθνικές εταιρείες, αλλά ίσως υπάρχει και ένας βαθμός πάνω σε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την MRI σε active surveillance. Η μελέτη είναι από το UCL, από τον Emberton, ο οποίος έχει μεγάλο database ασθενών υποπροσεκτική παρακολούθηση, 626 ασθενείς με αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτό το PSA που ήταν ήδη σε προσεκτική παρακολούθηση. Από αυτούς, οι 117 σε κάποια φάση της παρακολούθησης αναγκάστηκαν να λάβουν θεραπεία. Το ενδιαφέρον της μελέτης είναι ότι όλοι οι ασθενείς είχαν πολυπαραμετρική MRI πριν τη βιοψία. Πριν την είσοδο, πριν τη βιοψία προφανώς, και πριν την είσοδο στην προσεκτική παρακολούθηση. Διαπιστώθηκε ότι σε ασθενείς που είχαν ορατή εστία στην MRI, βρέθηκε δηλαδή κάτι πριν τη βιοψία, αυτοί φεύγανε συντομότερα από την ενεργό παρακολούθηση. Και αυτό, παραδόξως, δεν είχε να κάνει με το Gleason score. Βλέπετε εδώ, είτε Gleason score 3-3 είτε 3-4, το ποσοστό εξόδου από την παρακολούθηση ήταν περίπου το ίδιο. Είχε όμως να κάνει κατά πολύ με το αν και κατά πόσον φάνηκε κάτι στην μαγνητική. Ποιος το αποφάσιζε όμως? Ήτανε αποφάσιση του γιατρού ή του αρρώστου? Πάντα και των δύο. Αυτό που χαρακτηρίστηκε έξοδος από την ενεργό παρακολούθηση ήταν το 4-3, δηλαδή 4-3 σε επόμενη βιοψία, και η επιλογή του ασθενούς να προχωρήσει σε θεραπεία. Άρα λοιπόν, εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάνοντας MRI πριν τη βιοψία, ενδεχομένως επεκτείνουμε και τις ενδείξεις. Άρα λοιπόν, μπορούμε να διαλέξουμε καλύτερα ποιοι ασθενείς από αυτούς που έχουν καρκίνο προστάτη μπορούν να μπουν με ασφάλεια, σχετική ασφάλεια πάντα, σε προσεκτική παρακολούθηση. Κάθε πότε κάνεις τη μαγνητική στο φόρτσο, αυτό το σενάριο, κάθε πότε θέλουμε να το λειτουργήσουμε? Κοιτάξτε, αν θυμάμαι καλά, το recommendation είναι περίπου στο χρόνο. Σίγουρα στον χρόνο. Είναι εντελώς individualized αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό που λέτε. Υπάρχουν 6 μελέτες στο πανευρωπαϊκό, οι οποίες έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει consensus πάνω σε αυτό, αν δηλαδή η MRI μπορεί να υποκαταστήσει τη βιοψία. Προς το παρόν δεν μπορεί. Και προχωράμε στη θεραπεία. Στο ρόλο της ακτινοθεραπείας συγκεκριμένα του προστάτη σε διαγνωσμένη μεταστατική νόσο, ασθενείς δηλαδή με ήδη διαγνωσμένες μεταστάσεις. Δύο μελέτες και πάλι πάνω στο θέμα αυτό. Η μελέτη HORAD, η οποία συγκρίνει, όπως είπα, ολικό ανδρογονικό με ολικό ανδρογονικό συν ακτινοβολία στον προστάτη σε ασθενείς μόνο με οστικές μεταστάσεις. Τα στοιχεία της μελέτης είναι αυτά. 432 ασθενείς με μεταστατικό στα οστά καρκίνο προστάτη, οι οποίοι τυχεοποιήθηκαν σε ανδρογονικό έναντι ανδρογονικού συν ακτινοβολίας. Follow-up περίπου 4 χρόνια, πρωτεύων καταληκτικό σημείο η συνολική επιβίωση, δευτερεύων η εξέλιξη του PSA. Το χαρακτηριστικό είναι αυτό, ένα από τα χαρακτηριστικά. Πολλοί ασθενείς με πάνω από 5 μεταστάσεις, άρα λοιπόν δεν θα τους λέγαμε ότι είναι ολιγομεταστατικοί αυτοί οι ασθενείς. Και ένα ενδιαφέρον, υπήρχαν ασθενείς με Gleason 6 και μεταστάσεις. Σε ό,τι αφορά τη συνολική επιβίωση, νομίζω πως η καμπύλη μιλάει από μόνη της, δεν υπάρχει διαφορά. 43 μήνες επιβίωση με ολικό ανδρογονικό, 45 αν προσθέσουμε και ακτινοβολία στον προστάτη.
Χρόνος για εξέλιξη του PSA, κάποια μικρή διαφορά, όχι όμως στατιστικά σημαντική. Ωστόσο, αν πάρει κανείς τη μελέτη... Να διακόψω λίγο. Μπορούμε να διακόπτουμε όσο προφανώς. Σε αυτή τη μελέτη, οι ασθενείς δέχτηκαν ριζική θεραπεία στον προστάτη ή μόνο στις μεταστάσεις. Ριζική, ναι. Όχι στις μεταστάσεις. Ριζική εκτινοβολία εννοώ. Ριζική όχι... στον προστάτη, όχι στις μεταστάσεις. Και αυτό είναι μία από τις κριτικές που πήρε η μελέτη. Δηλαδή, ανδρογονικό και εκτινοβολία μόνο στον προστάτη, μόνο όχι στις μεταστάσεις. Όχι. Και είχαν και πολλές μεταστάσεις. Άρα, νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτά που έδειξε θα ήταν αναμενόμενα. Απλά εκείνη την εποχή δεν είχαν βγει άλλες μελέτες για χημειοθεραπεία σε μεταστατικό. Αν όμως πάρει κανείς και δει αυτούς τους ασθενείς πιο κοντά και αναλύσει τις υποομάδες, θα δει ότι υπάρχουν ευνοϊκές παράμετροι που ίσως θα έλεγαν πως ναι, οι ασθενείς αυτοί θα μπορούσαν ενδεχομένως να ωφεληθούν από προσθήκη τοπικής ακτινοβολίας στον ολικό ανδρογονικό. Και ποιες είναι αυτές οι υποομάδες. Και ορμονοευαίσθητοι, έτσι. Ήταν και ορμονοευαίσθητοι, ήταν έτσι. Οι ομάδες αυτές είναι οι ομάδες με λίγες μεταστάσεις. Βλέπετε πώς μετακινείται αριστερά στο forest plot εδώ το σημείο. Και οι ασθενείς οι οποίοι ήταν ασυμπτωματικοί, δεν είχαν πόνο. Άρα, ενδεχομένως, αυτές οι δύο υποομάδες ασθενών, δηλαδή χωρίς πόνο και με λίγες μεταστάσεις, θα ωφεληθούν από την προσθήκη ακτινοβολίας. Τα προβλήματα με τη μελέτη αυτή είναι ότι σχεδιάστηκε πολύ παλιά. Όπως είπε ο κ. Βούλγαρης, σχεδιάστηκε με πάνω από 10 χρόνια πριν. Η δόση ακτινοβολίας τότε ήταν μικρότερη. 70 γκρέιν εντι 78 με 81 που γίνεται σήμερα. Όπως είπα, λίγοι ολιγομεταστατικοί ασθενείς δεν δώσαν ακτινοβολία στις μεταστάσεις και αυτό έγινε γιατί σχεδιάστηκε πριν από τα αποτελέσματα των Chartered και Stampede για το μεταστατικό. Θα μπορούσε να πει κανείς υπό μία έννοια ότι είναι μια ίσως ξεπερασμένη μελέτη. Δεν ισχύει όμως αυτό. Θα δούμε στη συνέχεια γιατί. Και πάλι, η δεύτερη μελέτη πάνω στο ίδιο κλινικό σενάριο, δηλαδή μεταστατική νεοδιαγνωσμένη νόσος και ακτινοθεραπεία, είναι η μελέτη Stampede. Η μελέτη Stampede μελέτησε ακριβώς το ίδιο πράγμα, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, πιο πολλοί ασθενείς, 2.000 ασθενείς, νεοδιαγνωσμένος μεταστατικός και πάλι τυχεοποιήθηκαν σε ανδρογονικό αποκλεισμό με ή χωρίς τοπική ακτινοβολία. Υπήρχαν ασθενείς με ψηλό μεταστατικό φορτίο, η πλειοψηφία, και το χαρακτηριστικό επίσης είναι πως κάποιοι ασθενείς πήραν και δοσεταξέλη, γιατί από το Δεκέμβριο του 2015 είχε εγκριθεί η δοσεταξέλη, οπότε είχαν πάρει και δοσεταξέλη. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο, η συνολική επιβίωση. Είναι χαρακτηριστικό της μελέτης γενικά των μελετών Stampede να έχουν πολύ μεγάλες δεξαμενές ασθενών, οι οποίοι είναι σχετικά ετερόκλητοι πολλές φορές μεταξύ τους, έχουν πάρει χημειοθεραπεία, δεν έχουν πάρει. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και πάλι νομίζω είναι οφθαλμοφανές, η ακτινοθεραπεία ως προσθήκη συνολικό ανδρογονικό, δεν βελτίωσε τη συνολική επιβίωση σε μη επιλεγμένους ασθενείς, ωστόσο βελτίωσε την επιβίωση ελεύθερη failure, δηλαδή αποτυχίας, η οποία ορίστηκε χωρίς υποτροπή ή χωρίς προσθήκη, χωρίς ανάγκη για προσθήκη άλλης συστηματικής θεραπείας. Και πάλι, αν πάρει κανείς και δει τους ασθενείς σε σχέση με το μεταστατικό φορτίο, βλέπει πως πραγματικά υπήρχε ένα όφελος σε ασθενείς οι οποίοι είχαν χαμηλό μεταστατικό φορτίο, στους οποίους η συνολική επιβίωση βελτιώθηκε 81-73 σε 3 χρόνια με την προσθήκη ακτινοθεραπείας και ενδεχομένως, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Βούλγαρης, να είχαν πρόσθετο όφελος οι ασθενείς αυτοί, αν κάναμε και ακτινοθεραπεία στις μεταστάσεις. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, οι δύο αυτές μελέτες έδειξαν πως η ακτινοθεραπεία του προστάτη δεν προσφέρει όφελος στη συνολική επιβίωση σε μεταστατική νόσο. Ωστόσο, ίσως έχει θέση σε ασθενείς με μικρό φορτίο μεταστάσεων σε συνδυασμό με τοπική ακτινοθεραπεία. Και αυτό και πάλι έχει μια αντανάκλαση στα guidelines. Όπως βλέπετε, το recommendation είναι weak, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε ακτινοφολία σε ασθενείς με διαγνωσμένη μεταστατική νόσο, οι οποίοι έχουν χαμηλό φορτίο νόσου σύμφωνα με τα κριτήρια της Chartered. Και ας προχωρήσουμε στο κύριο θέμα της παρουσίασης, που είναι ο μεταστατικός, μάλλον ευνουχοάντοχος, μεταστατικός ή μη μεταστατικός καρκίνος του προστάτη. Η μελέτη που θα παρουσιάσω είναι από το φετινό ASCO GU στο Σαν Φρανσίσκο και θα ξεκινήσω με τον μη μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη. Ας τον ορίσουμε πρώτα. Πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι είναι υπολικό ανδρογονικό αποκλεισμό και το PSA τους αυξάνει, η τεστοστερόνη παραμένει χαμηλή. Στον κλασικό απεικονιστικό έλεγχο δεν έχουν μεταστάσεις. Αυτός λοιπόν είναι το στάδιο του μη μεταστατικού ευνουχοάντοχου καρκίνου του προστάτη. Γιατί είναι σημαντικός, γιατί μας απασχολεί, γιατί 6 στους 10 ασθενείς στο στάδιο αυτό θα εμφανίσουν πολύ σύντομα μεταστατική νόσο στα επόμενα 5 χρόνια και η μέση επιβίωση μέχρι να κάνουν μεταστάσεις είναι σύντομη, γύρω στα 2 χρόνια. Και παίζει ρόλο το γεγονός ότι πολλοί από εμάς δίνουμε ορμόνες αντί να κάνουμε ριζική θεραπεία, δηλαδή η άρρωστη αυτή είναι
έχουν γίνει ορμονοάντοχοι γιατί κάναν τη ριζική τους θεραπεία και γίνανε ορμονοάντοχοι χωρίς να κάνουν μετάσταση, ή είναι γιατί έχουμε έναν καρκίνο και τους ξεκινήσαν ορμονοθεραπεία κακώς ίσως και οδηγηθήκαν σε ορμονοάντοχη? Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχω να σας πω ποσοστά, αλλά ξέρω πως πολλοί από τους ασθενείς αυτούς ξεκίνησαν με ολικό ανδρογονικό εξ αρχής. Είχαν αυτό που λέμε τοπικά προχωρημένη νόσο και πήραν ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό εξ αρχής. Άρα λοιπόν είναι ετερογενής πληθυσμός. Γιατί είναι κλινικά σημαντικός και πότε είναι? Είναι κλινικά σημαντικός ο μη μεταστατικός όταν το PSA, ο χρόνος διπλασιασμού του PSA είναι χαμηλός. Εξαρτάται από το PSA doubling time, σε όλες τις μελέτες που θα δούμε στη συνέχεια, ορίστηκε ως χρόνος διπλασιασμού του PSA 10 μήνες. Και αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό εδώ, βλέπει κανείς πως εκτινάσσεται το ποσοστό μεταστάσεων και θανάτου όταν το PSA doubling time πέσει κάτω από το 10 και πολύ δε μάλλον κάτω από το 6. Και όλα αυτά σχετίζονται με χρόνο μέχρι εμφάνιση μεταστάσεων και επιβίωση χωρίς μεταστάσεις και φυσικά συνολική επιβίωση. Τι μας λέγανε τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας τον Ιανουάριο του 2018 για αυτούς τους ασθενείς? Μην κάνεις τίποτα. Συνεχίζεις ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό. Αν ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα, συνεχίζεις να τον απεικονίζεις. Κάθε φορά που το PSA διπλασιάζεται ή όταν εμφανίσει συμπτώματα. Εδώ να πω μόνο ότι σύμφωνα με τη μελέτη Radar, η απεικόνιση πρέπει να γίνεται σε PSA 2, μετά στο PSA 5 και στη συνέχεια όποτε διπλασιάζεται το PSA. Και να ξεκινήσει θεραπεία όταν γίνει μεταστατικός. Οπότε όλοι είναι χαρούμενοι, βρήκαμε μεταστάσεις. Τι είδους απεικόνιση, PET-CT, τα προωθημένα ή τα κλασικά? Τα κλασικά. Όλα αυτά αφορούν την κλασική απεικόνιση. Ωστόσο, τι άλλαξε από τότε? Στις 7 Φεβρουαρίου του 2018, στο ASCO GU του 2018, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης Spartan που αφορούσε την απαλουταμίδη. Μια εβδομάδα μετά εγκρίθηκε από το FDA η απαλουταμίδη για το στάδιο αυτό της νόσου. Κάποιους μήνες μετά, τον Ιούνιο, δημοσιεύτηκε η μελέτη Prosper, ακριβώς για τον ίδιο πληθυσμό, που αφορούσε αυτή τη φορά την ενζαλουταμίδη. Οπότε έχουμε ήδη δύο φάρμακα. Σε αυτά τα δύο φάρμακα που έχουν τον ίδιο πατέρα, ο Σόγερ, ο οποίος εφήβρε και τα δύο, με διαφορά κάποιων εβδομάδων, είναι παραπλήσια μεταξύ τους, ήρθε να προσθεθεί φέτος η Darolutamide, ο νεότερος αναστολέας ανδρογονικών υποδοχείων, ο οποίος, όπως βλέπετε, έχει και μια διαφορετική σύνθεση στον χώρο. Το νέο του ASCO GU ήταν η μελέτη Άραμις. Η μελέτη Άραμις αφορούσε την Darolutamide. Αυτή είναι η μελέτη Άραμις. Κατά κάποια διαβολική σύμπτωση, την ίδια μέρα που παρουσιάστηκε το abstract, βγήκε και η δημοσίευση στο New England Journal of Medicine και αφορούσε την Darolutamide, η οποία είναι διαφορετική από την Apalutamide και την Enzalutamide. Έχει δύο φαρμακολογικά ενεργά διαστερεομερή, αυτά που βλέπετε. Έχει μεγαλύτερη συνάφεια με τον ανδρογονικό υποδοχέα, ενδεχομένως μικρότερη συνάφεια με τους υποδοχείς γκάμπα-α. Τι σημαίνει αυτό? Μικρότερη είσοδο στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, άρα ενδεχομένως λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από το κεντρικό νευρικό σύστημα και ίσως λιγότερη διασταυρούμενη ανθεκτικότητα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της μελέτης Άραμις. PSA πάνω από 2, PSA doubling time κάτω από 10 μήνες. Οι ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν 2:1 σε Darolutamide και πλασίμπο. Primary analysis, μετάσταση free survival. Μεγάλη συζήτηση για το καταληκτικό αυτό σημείο. Τι σημαίνει μετάσταση free survival? Σημαίνει επιβίωση χωρίς μεταστατική νόσο σε απεικόνιση. Οι ασθενείς κάναν κάθε 4 μήνες απεικόνιση και τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν καθυστέρηση στο καταληκτικό αυτό σημείο, δηλαδή την επιβίωση χωρίς μεταστάσεις, κατά 22 μήνες με την Darolutamide, που μεταφράζεται σε κατά 60% περίπου ελάττωση του κινδύνου μεταστάσεων ή θανάτου. Νομίζω πως φαίνεται χαρακτηριστικά εδώ η διαφορά ανάμεσα στο πλασίμπο και την Darolutamide. Στη συνολική επιβίωση, που ήταν δευτερεύον καταληκτικό σημείο, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά γιατί δεν φτάσανε τους στόχους. Υπήρχε μια 10% απόλυτη διαφορά Darolutamides στην προβλεπόμενη συνολική διάρκεια επιβίωσης. Είναι νωρίς ακόμη για όλα αυτά. Στα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία, όπως τα περιμένει κανείς, και ο χρόνος εξέλιξης του πόνου και ο χρόνος γενικά εξέλιξης ήταν καλύτερος για την Darolutamide. Σε ό,τι αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το κεντρικό νευρικό σύστημα που μας αφορούσαν, που μας προβλημάτιζαν πιο πολύ όταν μιλούσαμε για ενζαλουταμίδη, απαλουταμίδη, είναι χαμηλότερες. Βλέπει κανείς διαταραχές αντίληψης, ζάλη, διαταραχές μνήμης, περίπου στα ίδια ποσοστά μεταξύ Darolutamides και πλασίμπο. Επίσης, παραπλήσια ποσοστά σε ό,τι αφορά τη διακοπή θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Άρα λοιπόν φαίνεται πως είναι ένα σχετικά ασφαλές, ίσως και ασφαλέστερο φάρμακο.
μένει να αποδειχθεί. Δεν έχει μπει ακόμα στα guidelines, δεν είναι αναμενόμενο, δεν ήταν. Τα guidelines μας λένε να προσφέρουμε απαλουταμίδη ή ενζαλουταμίδη σε ασθενείς αυτού του σταδίου, εύνουχο άντοχο μη μεταστατικό, όταν όμως έχουν υψηλό κίνδυνο να κάνουν μεταστάσεις. Όχι σε όλους, σε ασθενείς που έχουν PSA doubling time κάτω από 10 μήνες. Εμπορικό όνομα έχει βγει. Για την ταρολουταμίδη, όχι. Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Και θα κάνει περίπου 1 με 2 χρόνια να εμφανιστεί. Και δεν είναι της Janssen ή της... Είναι της Bayer. Πάντως, γενικά, οι ογκολόγοι είναι προβληματισμένοι από τις επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και αυτό που συζητάνε μεταξύ τους είναι οι πτώσεις. Μιλάτε για την ταρολουταμίδη ή για την ενζαλουταμίδη? Για τα παλιά. Ας τα πούμε, ναι. Παλιάς γενιάς. Ναι, ναι. Και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, όχι τόσο στα αποτελέσματα, γιατί όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, ήταν το progression free, το metastasis free survival το κύριο σημείο. Κυρίως αυτό που τους ενδιέφερε να δούνε ήταν οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Mm-hmm. Και εκεί δώσανε βάση και η συνομιλία, αλλά και αυτό που παρακολουθούσε ο κόσμος. Να σας πω την αλήθεια, συμφωνώ. Δεν είμαι υπέρ της άποψης να λέει κανείς την προσωπική του γνώμη, αλλά η δική μου γνώμη από τους ασθενείς που έχουμε στο γεννηματά είναι ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν πολύ κόπωση. Όλοι οι ασθενείς που είναι σε αυτά τα φάρμακα. Αυτά έχουν μια κόπωση που είναι πραγματικά. Τη βλέπεις. Καλό είναι να λέμε κάποια πράγματα. Στο μη μεταστατικό όμως. Ναι, ναι. Στο μεταστατικό σενάριο. Και στο μη μεταστατικό. Ναι. Γιατί είναι ένα φάρμακο που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι εταιρείες συζητάνε και λένε ότι είναι ασφαλές να το χρησιμοποιήσει ο ουρολόγος, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ουρολόγος και ο ουρολόγος ο οποίος ξέρει βεβαίως και μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Καλό να συζητάμε. Αυτό είναι πολύ. Κάτι που ξεχνάμε πάντα είναι το εξής, ότι όλες αυτές οι μελέτες αφορούσαν ασθενείς με performance status 0-1. Νομίζω πως βάζουμε και 2 εμείς. Δεν θα πρέπει να βάζουμε. Έχει να κάνει με το performance status. Στο 0-1 θα πάνε καλά. Ασθενείς που είναι 90 χρονών, έχει αποτύχει στα προηγούμενα, μπαίνει στο ιατρείο σε καροτσάκι, δεν είναι γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να προχωρήσω στη μελέτη Latitude και να αλλάξουμε σενάριο, να πάμε στο μεταστατικό πλέον εύνουχο ευαίσθητο καρκίνο του προστάτη. Πάλι στο ASCO GU φέτος. Η μελέτη Latitude είναι γνωστή. Αυτό που συνέβη στο ASCO ήταν ότι είχαμε την τελική ανάλυση. Είχαμε τελική ανάλυση Latitude με συνολική επιβίωση, δεδομένα συνολικής επιβίωσης. Είναι γνωστή η μελέτη, άνδρες με νέα διάγνωση high risk μεταστατικού εύνοχου ευαίσθητου. Τι ορίζουν ως high risk? 2 από τα 3. Gleason score πάνω από 8, πάνω από 3 εστίες στο σπινθυρογράφημα ή μεταστάσεις σε συμπαγή όργανα. Οι ασθενείς αυτοί τυχεοποιήθηκαν σε ολικό ανδρογονικό συν αμπειρατερόνι ή ολικό ανδρογονικό συν πλασίμπο και έχουμε αποτελέσματα πλέον συνολικής επιβίωσης. Αυτά είναι τα δεδομένα συνολικής επιβίωσης με 2 χρόνια επιπλέον follow-up, 18 μήνες όφελος στην επιβίωση υπέρ της αμπειρατερόνης, 34% μείωση του θανάτου. Ωστόσο, θα δούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό δημιουργείται περισσότερο από τους ασθενείς που είναι high volume, με υψηλό φορτίο μεταστατικής νόσου. Στο low volume, η στατιστικά σημαντική διαφορά δεν κατέστη δυνατόν να είναι σαφής. Δεν επιτεύχθηκε συνολική επιβίωση στο σκέλος αυτό. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα οφείλονται σε ασθενείς που είχαν ένα μεγάλο μεταστατικό φορτίο. Δεν θα μείνουν σε ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν πρόσφερε κάτι καινούριο η μελέτη Latitude στις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχει η αμπειρατερόνη. Τι μας έφερε, τι νέο έφερε? Συνολική επιβίωση. Εδώ. Συνολική επιβίωση περίπου 17 μήνες υπέρ της αμπειρατερόνης. Και το νέο που έφερε είναι αυτός ο δείκτης, η παράμετρος αυτή, Progression Free Survival 2, που σημαίνει ότι οι ασθενείς αυτοί, βλέπετε και πάλι, είναι υπέρ της αμπειρατερόνης, περίπου 2 χρόνια. Οι ασθενείς αυτοί θα πάνε καλύτερα ακόμα και μετά από δεύτερης γραμμής θεραπεία, όταν δηλαδή αποτύχουν στην αμπειρατερόνη. Οπότε το ερώτημα είναι, η Latitude θα αλλάξει το παιχνίδι, έχει αλλάξει τα δεδομένα? Θα πρέπει να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα. Αν υπάρχει θεραπευτική ανάγκη, σαφώς και υπάρχει. Αν έχει νόημα το καταληκτικό σημείο της μελέτης, σαφώς και έχει, γιατί μιλάμε για συνολική επιβίωση. Αν έχει αποδεκτή τοξικότητα, και αυτό επίσης είναι γνωστό. Επίσης, αν θα είναι αποτελεσματική η επόμενη θεραπεία που θα δώσουμε μετά από την αμπειρατερόνη, και πάλι ένα ναι, και η σχέση κόστος-οφέλους σηκώνει λίγο συζήτηση, αλλά και εδώ είναι υπέρ του φαρμάκου. Και όλα αυτά έχουν αντικατοπτριστεί στα guidelines. Το λέει λίγο παράξενα στα guidelines, το πάει λίγο ανάποδα. Να δίνουμε ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό σε ασθενείς, μόνο σε ασθενείς οι οποίοι είτε δεν είναι fit
είτε δεν θέλουν να πάρουν δοσεταξέλη ή αμπειρατερόνι μαζί με ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό. Αν το αναστρέψει κανείς, ουσιαστικά είναι ότι δώστε ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό μαζί με είτε δοσεταξέλη είτε αμπειρατερόνι και κρατήστε μόνο τον ανδρογονικό αποκλεισμό σε αυτούς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάρουν κάτι από τα άλλα δύο. Το λέει και αυτό, ναι. Μου κάνει και εντύπωση. Πολύ. Στο ίδιο σενάριο κλινικό, η μελέτη Άρξης παρουσιάστηκε και αυτή στο ASCO GU του 2019. Αυτή τη φορά μιλάμε για την ενζαλουταμίδη στο στάδιο αυτό της νόσου. Είναι και αυτή μια τυχιοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη, φάσης 3, η οποία έχει ως πρωτεύον καταληκτικό σημείο όχι τη συνολική επιβίωση, την επιβίωση χωρίς απεικονιστική εξέλιξη της νόσου σύμφωνα με τα κριτήρια RESIST ή τον θάνατο. Το ενδιαφέρον στα χαρακτηριστικά των ασθενών είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είχαν μεγάλο φορτίο νόσου, γύρω στο 65% είχε μεγάλο φορτίο νόσου, και δεύτερον, ότι μια υποομάδα των ασθενών αυτών είχε ήδη πάρει δοσεταξέλη. Είναι πρώτη. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε και θέλω το... Βεβαίως. Μια υποομάδα ασθενών, εξίσου κατανεμμένη στα δύο γκρουπ, είχε πάρει δοσεταξέλη πριν. Άρα λοιπόν, κάτι καινούριο. Αυτό είναι. Όμως είναι αυτή. Δηλαδή αυτή η ομάδα, γιατί πήγε σε αυτή τη μελέτη. Γιατί είχε ήδη εγκριθεί η δοσεταξέλη στο στάδιο αυτό. Ναι, αλλά αυτή η ομάδα πώς βγήκε από τη δοσεταξέλη για να πάρει ενζαλουταμίδη. Τους προσφέρθηκε. Ναι. Άρα δεν είναι βλουχάντο. Δεν είναι βλουχοευαίσθητη. Δεν είναι ορμονευαίσθητη. Δεν είναι σωστή κατηγορία. Η προσθήκη δοσεταξέλης... Ποια είναι η Άρξης. Τι έλεγε ο τίτλος της. Η Άρξης είναι... Να πάμε λίγο πίσω. Αυτή. Ενζαλουταμίδη δίπλα σύμπο. Ναι, ναι. Σωστά παίρνουν δοσεταξέλη. Είχαν πάρει δοσεταξέλη. Μπράβο. Με την πρώτη πρέγγιση από την Ζετούκ και την τέτοια. Τσάρτε, Ζετούκ, ναι. Ναι. Προχωράει όμως με την δοσεταξέλη. Άρα δεν είναι πιο ορμονευαίσθητη. Δεν είμαι σίγουρος αν έχουν προχωρήσει. Δεν το ξέρω να σας πω. Η αλήθεια είναι λοιπόν. Προφανώς δεν έχουν προχωρήσει. Δεν το έχουμε απαντήσει. Όχι, δεν το ξέρω. Και αυτό είναι πάρα πολύ μπερδευτικό. Γιατί είναι μια ομάδα ασθενών που είναι ενδιαφέρον από την άποψη ότι ναι, το φάρμακο δούλεψε και στην ομάδα που έχει πάρει τα σωταξέλη. Άρα η ενζαλουταμίδη βγάζει παράπλευρα ένα ωραίο αποτέλεσμα ότι κοιτάξτε. Το βγάζει. Είμαστε καλοί, όχι μόνο στον όρμο. Είμαστε καλύτεροι. Ευαίσθητοι, αλλά είμαστε πολύ καλοί και στο να δουλέψουμε μετά από το σταξέλι. Αλλά στην ουσία αυτή η άρρωστη δεν είναι μόνο ευαίσθητη. Η απάντηση είναι η τυχεοποίηση. Ότι τυχεοποιήθηκα. Θα πρέπει να είναι σε εξκλούζον κριτήρια για να είναι μόνο ευαίσθητη αυτή η άρρωστη. Δεν είναι μόνο ευαίσθητη να έχουν πάρει το σταξέλι. Συμφωνώ, αλλά δεν έχω να σας απαντήσω για τα κριτήρια με τα οποία μπήκανε. Ναι, όχι, δεν το απαντήσανε ήδη ούτε στο άρθρο. Εκεί κάνω ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Η τελευταία διαφάνεια στην ομιλία ήταν το άρθρο στο New England. Και λέει από τώρα είναι διαθέσιμο στο New England. Οκ. Okay. Καλά, αυτά είναι επικοινωνιακά. Ξέρω. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν το ξέρω. Θα μάθουμε κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι πως, όπως είπα και πριν, η τυχιοποίηση λύνει το πρόβλημα. Εφόσον μπήκαν σε δύο group, δεν υπάρχει θέμα bias. Τώρα. Αυτό έλεγα, μεγάλο φορτίο νόσου και θεραπεία προηγούμενη με δοσεταξέλη. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της μελέτης, ένα προς ένα, ενζαλουταμίδη και πλασίμπο, συνολικό ανδρογονικό αποκλεισμό. Έχουμε δεδομένα προς στιγμή για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο που είναι η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Η ενζαλουταμίδη έδειξε 61% ελάττωση του κινδύνου σε ό,τι αφορά την παράμετρο αυτή, όπως φαίνεται και εδώ γραφικά. Το σημαντικό είναι ότι είχαμε καλά αποτελέσματα και σε αυτές τις δύο υποομάδες. Στην υποομάδα με μεγάλο φορτίο νόσου και στην υποομάδα που πήρε θεραπεία με δοσεταξέλη. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία είναι οφθαλμοφανές πως υπάρχει διαφορά υπέρ της ενζαλουταμίδης. Σε ό,τι αφορά τη συνολική επιβίωση, υπάρχει μια διάμεση μόνο ανάλυση. Βλέπετε και μόνοι σας πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Και αυτό γιατί είναι πολύ νωρίς, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα, δεν πιάσαν το ποσό των θανάτων που θέλανε για να έχουμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Είχαν μόνο 25% από τα γεγονότα που απαιτούνται για την τελική ανάλυση. Σε ό,τι αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, και πάλι όχι κάτι καινούριο σε σχέση με το προφίλ ασφαλείας που γνωρίζουμε ήδη για την ενζαλουταμίδη. Αποτελέσματα θα πάρουμε από τη μελέτη ENZAMET, η οποία έχει σαν πρωτεύον καταληκτικό σημείο τη συνολική επιβίωση και η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί να έχουμε αποτελέσματα τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι μια μελέτη που γίνεται κατά βάση στην Αυστραλία. Τι μας έφερε, τι νέο έφερε η μελέτη αυτή. Είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει αποτελεσματικότητα των αντιανδρογόνων μετά από χημειοθεραπεία, με όλα αυτά τα bias που είπαμε και πριν. Και δείχνει αποτελεσματικότητα σε μεγάλο φορτίο νόσου. Σε αντιδιαστολή με τις άλλες μελέτες, στη μελέτη Access υπήρχαν
ασθενείς που είχαν μεταστάσει σε συμπαγή όργανα. 48% σε συμπαγή όργανα ή λεμφαδένες, έναντι 5-15% στις άλλες μελέτες. Άρα είχαν ασθενείς σε πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου. Τώρα, να απαντήσουμε και πάλι αν θα αλλάξει το παιχνίδι. Είναι σχετικά νωρίς. Είναι νωρίς. Σαφώς και υπάρχει ανάγκη για θεραπεία. Το καταληκτικό σημείο δεν είμαστε πολύ σίγουροι. Δεν μιλάμε ακόμα για συνολική επιβίωση. Ας περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης. Αποδεκτή τοξικότητα, ναι. Δεν ξέρουμε αν θα είναι αποτελεσματική μετά από την επόμενη θεραπεία. Το PFS2 δεν υπάρχει στη μελέτη άξιας, από όσο ξέρω τουλάχιστον. Και η σχέση κόστος-οφέλους, ας πούμε και πάλι ότι είναι υπέρ του φαρμάκου. Και τελειώνοντας με τον καρκίνο του προστάτη, θα μιλήσω για περίπου 5 λεπτά για δύο μελέτες που αφορούν τον καρκίνο του όρχη. Η μία μελέτη είναι μια αναδρομική μελέτη 522 ασθενών με πρωτοπαθή ορχικό όγκο. Μετά από οχεκτομή διαπιστώθηκε πως σε ένα 5% μιλούσαμε υπήρχε καλοήθης όγκος στο ιστολογικό παρασκεύασμα. Προσπάθησαν να δουν οι συγγραφείς ποια είναι τα κριτήρια και αν μπορούν να προβλέψει κανείς ποιος όγκος θα είναι καλοήθης. Διαπιστώθηκε ότι η καλοήθης όγκη του όρχη είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τους κακοήθης, που βγάζει ένα νόημα, και βάλαν σαν ένα cut-off περίπου τα 3 ml. Πάνω από 3 ml η πιθανότητα κακοήθειας είναι σχετικά μεγάλη, με πολύ καλή ευαισθησία και πολύ καλή ειδικότητα. Ασθενείς με καλοήθεις όγκους είχαν διάρκεια συμπτωμάτων για μεγαλύτερο χρόνο και επίσης βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με κρυψορχία και υπογονιμότητα. Και η δεύτερη μελέτη είναι η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Urology φέτος, αφορά την παρακολούθηση ασθενών με σταδίο 1 καρκίνο του όρχη. Όπως ξέρουμε, 20-30% των ασθενών αυτών θα υποτροπιάσουν. Στο stage 1 σε μείωμα ο κίνδυνος αυτός είναι 15% χωρίς λεμφαγιακή διήθηση και 50% με λεμφαγιακή διήθηση. Τι δίνουμε τώρα? Δίνουμε συνήθως 1-2 κύκλους επικουρικής χημειοθεραπείας, οι οποίοι μειώνουν τον κίνδυνο υποτροπής στο 1-3%. Το κλινικό ερώτημα είναι αν χρειάζονται όλοι οι ασθενείς στο στάδιο αυτό να υποβληθούν σε προφυλακτική χημειοθεραπεία. Την απάντηση έδωσε αυτό το review 68 μελετών. Βρέθηκε ότι η πενταετής ειδική για τον καρκίνο επιβίωση είναι εξαιρετικά καλή. Η πενταετής πιθανότητα υποτροπής είναι 13-32%. Μιλάμε για όψιμες υποτροπές 1-5% μετά από 5 χρόνια για μη σεμείνωμα και 5-20% μετά από 4 χρόνια για σεμείνωμα. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά είτε σε ακτινοθεραπεία διάσωση για τα σεμεινώματα, είτε σε χημειοθεραπεία και RPLND για τα μη σεμεινώματα. Άρα, το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι ενδεχομένως το surveillance χωρίς χημειοθεραπεία είναι μια πολύ καλή επιλογή στους ασθενείς του σταδίου αυτού, μειώνοντας τον κίνδυνο για επιπλοκές από την χημειοθεραπεία. Και να καταλήξω συμπερασματικά με δύο λόγια τι ακούστηκε την πρώτη αυτή ώρα. Το μονοπάτι της μαγνητικής τομογραφίας, δηλαδή να κάνουμε τη μαγνητική πριν την πιθανή βιοψία, είναι το πιο αποτελεσματικό. Και γιατί πιο αποτελεσματικό? Γιατί διαγνώσκει λιγότερους μη κλινικά σημαντικούς καρκίνους και περισσότερους κλινικά σημαντικούς καρκίνους. Ωστόσο, όμως, αυτό ενδεχομένως σημαίνει περισσότερες βιοψίες σε λιγότερους ασθενείς. Γιατί, να σας θυμίσω, τα recommendation της EAU είναι να κάνουμε και targeted και συστηματικές βιοψίες. Σε ό,τι αφορά την τοπική ακτινοθεραπεία σε μεταστατική νόσο, αυξάνει την επιβίωση μόνο σε μικρό φορτίο νόσου, κάτω από 4 οστικές μεταστάσεις. Και σε ό,τι αφορά τον ευνουχό άντοχο, στον μη μεταστατικό ευνουχό άντοχο έχουμε πλέον 3 φάρμακα τα οποία παρατείνουν κατά 22 περίπου μήνες το χρόνο μέχρι την εμφάνιση μεταστάσεων. Στον υψηλού φορτίου μεταστατικό ευνουχό ευαίσθητο, η μονοθεραπεία με ανδρογονικό αποκλεισμό πλέον δεν αρκεί σε μια κατηγορία ασθενών. Και αυτό γιατί έχουμε 2 μελέτες, τη μελέτη Latitude της Αμπειρατερώνης, που δείχνει πλεονέκτημα στη συνολική επιβίωση, και τη μελέτη Arches που προς το παρόν, της Ενζαλουταμίδης, που δείχνει προς το παρόν πλεονέκτημα στην καθυστέρηση εξέλιξης και προφανώς κάποια στιγμή θα δώσει και πλεονέκτημα στη συνολική επιβίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ερωτήσεις έχει κανείς? Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρος και περιεκτικός. Ευχαριστούμε πολύ, κύριος Δημόπουλος.